Τάκαλο. Τώρα μεγάλα πράγματα. Τώρα ζεμπέκικο, γιατί το ζεμπέκικο είναι ίσως ο πιο δημοφιλής χορός και σημαίνει κάτι το πολύ όμορφο στην Κύπρο. Για δεύτερη χρονιά έχουμε το φεστιβάλ ζεμπέκικου χορού. Το διοργανώνει ο φίλος μου Νεκτάριος, ο Ασιώτης, ο χορογράφος και ιδιοκτήτης της σχολής του Academy Dance Cyprus. Τον έχω μαζί μου. Νεκτάρι, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία πράγματα. Πολύ μ' αρέσει ιδιαίτερα εμένα, βέβαια, έτσι. Και έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας και ένας άνθρωπος ερευνητής, συγγραφέας, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Καλησπέρα, κύριε Παπανδρέου. Καλημέρα σας. Σας αρέσει το ζεμπέκικο, ε? Ασφαλώς. Το χορεύετε καλά? Θα κρίνουν οι άλλοι. Εγώ χορεύω. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Θα πούμε για το φεστιβάλ, αλλά ρωτήσω κάτι. Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδοχές, Πέτρο, Νεκτάρια, είναι αυτό το ζεμπέκικο με τις πολλές φιγούρες και είναι και το βαρύ το ζεμπέκικο, που δεν σηκώνεις εύκολα το πόδι από το έδαφος. Ναι. Ποια σχολή είσαι εσύ? Και τις δύο. Και τα δύο, ε? Ναι, σαν σχολή πρέπει να φροντίζουμε οι ανάλογες φιγούρες ή το ανάλογο ύφος να αντιπροσωπεύει τον κάθε χαρακτήρα, ηλικία, ναι, ενέργεια διαφορετικά. Έτσι δίνουμε τα ανάλογα εφόδια στον κάθε μαθητή και ο καθένας προσαρμόζει το δικό του ζεμπέκικο όπως το θέλει όπως αυτός. Το θέλει αυτός. Κύριε Παπανδρέου, εσείς ποια σχολή είστε, το βαρύ? Συμφωνώ μαζί με το Νεκτάριο. Το ζεμπέκικο έχει πολλές μορφές, ναι, και η κάθε μια προσυδειάζει με την προσωπικότητα του εκτελεστή. Ο εκτελεστής είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει κατά πόσον θα ακολουθήσει τη μια ή την άλλη μορφή ζεμπέκικο. Λοιπόν, Νεκτάριο, για δεύτερη χρονιά, με μια παύση ενός χρόνου, έχουμε το δεύτερο φεστιβάλ ζεμπέκικο. Το οργανώνει η σχολή σου. Το οργανώνει το Dance Academy Cyprus, ναι, μαζί με τη βοήθεια του Ελληνικού Κέντρου Ζεμπέκικο, τον αγαπητό φίλο με πολλές χώρες συμμετοχή, έτσι. Μάλιστα, είναι... Και με τη βοήθεια του φίλου του, του Ανδρέα Παπανδρέου. Εννοείται, ναι. Εννοείται. Είναι... Ερευνητής, ξέρει το Ζεμπέκικο πολύ καλά, το μελετάει. Πού θα γίνει, τι θα γίνει και τι ακριβώς θα γίνει? Το φεστιβάλ ξεκινά 19 του μηνός με την άφηξη των δασκάλων από Βαλκάνια, από Κύπρο, Ελλάδα και από Τουρκία. Στις 20 του Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατον, από το πρωί θα αρχίσουν τα σεμινάρια στην αίθουσα δεξιώσεων Χριστιάνα, στο χωριό Αλάμπρα. Και το βράδυ η κάθε σχολή θα παρουσιάσει το χορευτικό της, είτε αυτό είναι σόλο, είτε ομαδικό ή οτιδήποτε έχει σχέση με το ζεμπέκικο. Είμαστε και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις σχολές και από εξωτερικό και από Κύπρο. Είμαστε 20 σχολές από Κύπρο και πολιτιστική ομίλη και λαογραφική ομίλη και 7-8 σχολές από το εξωτερικό. Στα σεμινάρια είναι ανοιχτά για όλον τον κόσμο, από αρχάριον επίπεδο μέχρι προχωρημένο, και είναι σε όλα τα ζεμπέκικα, γιατί υπάρχουν πολλά ζεμπέκικα με πολλές κατηγορίες, από απτάλικων, καμιγέρικων, κυπριακών, τουρκικών, σμυρνέικων, αβαλιώτικων, χορογραφία, ναι, τα πάντα. Έτσι θα έχουμε 15 ώρες σεμιναρία το πρωί και το βράδυ θα είναι παρουσιάσεις με ζωντανή μουσική και γλέντι. Ναι. Όλα αυτά θα είναι στις 20 στο κέντρο αίθουσα δεξιώσεων Χριστιάνα, στο χωριό Αλάμπρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι το φίλτα τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Τι είναι ο ζεμπέκικος? Ο ζεμπέκικος είναι μια τελετουργία προσωπικού μονόλογου για έκφραση αισθημάτων και ικανοτήτων με κίνηση και μουσική στο ρυθμό των 9-8. Και είναι ένας από τους κυριότερους χορούς των απανταχού της γης Ελλήνων. Ναι, είναι πολύ αγαπημένος. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε την πρέχτα στο χεριό να τα χορεύουμε ζεμπέκικο? Συμβολίζει κάτι αυτό? Στο ζεμπέκικο υπάρχει ο αυτοσχεδιασμός. Ο αυτοσχεδιασμός, μπορώ να κάνω σχεδόν οποιαδήποτε κίνηση ανάλογα με το τι θέλω να δείξω, τι θέλω να ερμηνεύσω, ποια είναι τα αισθήματα μου, μπορεί να το κάνω. Τα χέρια σε πολλούς χορούς, όχι μόνο στο ζεμπέκικο, είναι στην δεύτερη θέση, λέμε, στο χορό, διότι κρατούν μια ανισορροπία. Επίσης είναι και μια προέκταση του ανθρωπίνου σώματος όταν κινείται. Τώρα, νομίζω ότι έπαψε ο ζεμπέκικος να είναι ανδρική υπόθεση. Γιατί βλέπω πολλές κυρίες που χορεύουν πάρα πολύ καλό ζεμπέκικο.
Είναι ορθό αυτό. Είναι ορθό, αλλά ορθώ, δε, ναι. Είναι, αυτό δεν είναι παραδοσιακό. Είναι του τελευταίου τέταρτου του 20ου αιώνα και του 21ου. Ξέραμε, χορεύαν οι βαρύμαγκες, οι ζεμπέκιδες, αυτοί οι ρεμπέτες. Βλέπω όμως πολλές κυρίες και φαντάζομαι και στις σχολές το βλέπεις, στις δικές σου. Ναι. Ότι έρχονται κυρίες. Και είναι πλειοψηφία οι κοπέλες, να είμαι ειλικρινής βεβαίως, γιατί και αυτές έχουν αισθήματα. Αυτές έχουν βιώσει και χωρισμό, και αγάπη, και απώλεια. Και έτσι δικαιούται και μία κοπέλα να δείξει τον πόνο της μέσα από την πίστα. Σωστό. Κύριε Παπανδρέου, ο ζεμπέκικος εδώ στην Κύπρο, πώς το χορεύουμε, έχει δική του νόρμα, δικό του δρόμο? Μάλιστα, είναι μια μορφή του ζεϊπέκικου που ως χορός είναι ένας. Αλλά εδώ στην Κύπρο έχουμε αναπτύξει το ζεϊπέκικο της Κύπρου, όπως το ονομάζουν πολλοί, και το οποίο έχει την κυπριακή ιδιομορφία που αντανακλά τις ικανότητες πολλών προσοντούχων χορευτών διαχρονικά και έχει αυτήν την κυπριακή μορφή. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει το ζεμπέκικο. Θα πούμε και το βιβλίο να το δείξουμε. Έχετε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με το ζεμπέκικο. Να το. Αυτό εδώ είναι, παιδιά. Ο ζεμπέκικο στο κυπριακό εδώ, έτσι. Χορό, αυτό είναι το βιβλίο του Ανδρέα του Παπανδρέου. Συμμετέχετε στο σεμινάριο αυτά, φαντάζομαι, με το θεωρητικό κομμάτι. Μάλιστα. Όχι το πρακτικό, θα χορέψει κιόλας. Άκουσα ότι είσαι καλός χορευτής. Ναι, αλλά ο Νεκτάριος είναι καλύτερος και νεαρότερος. Είναι κορυφή, τον έχω δει εγώ τον Νεκτάριο. Ναι, εντάξει. Κάναμε εκπομπές μαζί και πραγματικά είναι. Θα είμαι, είναι εκτός συναγωνισμού. Ο Νεκτάριος είναι εξαιρετικός. Ναι, αλλά στο θεωρητικό κομμάτι δεν σας πιάνει κανένας. Είσαι ο μοναδικός, νομίζω, ερευνητής. Scriptamanent. Ό,τι γνωρίζει κάθε, ναι. το γράφει στο βιβλίο και μένει εκεί. Είσαι ο μοναδικός ερευνητής του ζεμπέκικου στην Κύπρο. Πέστε μου κάτι. Η χώρα προέλευσης. Η χώρα προέλευσης του Κυπριακού είναι το Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας. Μάλιστα. Εμείς ως μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παίρναμε πολλά πολιτισμικά στοιχεία από τη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία ήταν η πηγή από την οποία αντλούσαμε. Και καλώς ή κακώς η μορφή του ζεϊπέκικου από το Αϊδίνιο έχει έρθει στην Κύπρο. Και πήραμε τη μουσική ουσιαστικά αυτήν και έχουμε αναπτύξει πάνω στη μουσική αυτή δικές μας κινήσεις που συναντώνται μόνο στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη της Κύπρου, εξού και το κυπριακό ζεϊπέκικο με άλλα λόγια, και είμαστε περήφανοι για αυτή, διότι κάναμε μια δημιουργία. Δανειστήκαμε ένα ρυθμό, αλλά ο ρυθμός ο δικός μας δεν ταιριάζει με τους ρυθμούς σε άλλα μέρη της, σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας, διότι εμάς μια φιγούρα να γίνει μπορεί να γίνει σε ένα μέτρο των 9-8, ενώ στο αϊβαλιώτικο και άλλες μορφές χορού χρειαζόμαστε 2 μέτρα των 9-8 για να κάνουμε μία φιγούρα. Δεν μπορείς με ένα μέτρο να κάνεις φιγούρα, ενώ στο κυπριακό μπορείς. Πες με ένα αγαπημένο τραγούδι, κλασικό έτσι ζεμπέκικο. Η Ευδοκία είναι. Η Ευδοκία είναι, ναι. Πες με άλλο. Εμένα μου αρέσει έναν υπέροχο τραγούδι που γράφτηκε το 2004 από τον Ξαρχάκο. Το ζεμπέκικο της Ολυμπιάδας ή το ζεμπέκικο του Δία, που ήταν η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό είναι υπέροχο. Εντάξει, έχει πει και πολλά, βέβαια. Έχει ο Τσιτσάνης γράψει, έχει πει πολλά. Πες μου λίγο για το σεμινάριο πριν κλείσουμε. Μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει. Ναι, μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει στα σεμινάρια μας. Βρίσκω στο τηλέφωνο το κεντρικό 7.090.77. Τα σεμινάρια είναι ανά ώρα. Από το πρωί, σε όλα τα επίπεδα όπως έχουμε αναφερθεί, και διαφορετικό ζεμπέκικο ο καθένας που επιλέγει. Αξίζει να υποθεί ότι είναι υπό την αιγίδα της International Action Art της Ελλάδας, και επίσης ότι δεν έχει μόνο, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πάλι ευχαριστώ όλες τις σχολές και από εξωτερικό, ότι όλα τα καθαρά έσοδα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Μπράβο. Και δεν έχει μόνο εκπαιδευτικό, είναι και φιλανθρωπικό. Μπράβο. Σκοπό. Μπράβο, Νεκτάρη. Επειδή ρωτάνε, μπορούν και παιδιά. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Ξέρεις τι ωραίο είναι να παίζουν τα παιδιά, να μαθαίνουν τα παιδιά το, όχι μόνο το ζεμπέκικο, όλους τους χορούς. Είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο, για την παράδοσή μας, δεν είναι έτσι? Βεβαίως. Ο χορός είναι ένα από τα πιο σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία της Κύπρου. Είναι ένα από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να παραδώσει στη μέλουσα γενιά. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα χορέψεις όμως, αγαπητέ μου Ανδρέα. Εντάξει, αν με καλέσεις. Άκουσα ότι είσαι δεινός χορευτής. Ήμουν τουλάχιστον. Είσαι, έτσι έχω μάθει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνετε. Και πολύ σημαντικό για την Κύπρο και για το χορό και για το ζεμπέκικο.
Θα τα πούμε σύντομα, ίσως και με μια πρακτική εφαρμογή κάποιων πραγμάτων που λέμε τώρα θεωρητικά. Καλή συνέχεια να έχετε, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.